Ο Άγιος Ζακχαίος, όπως είναι γνωστόν από την Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται κάθε χρόνο στους Ιερούς Ναούς και είναι λυμένη από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος και ζητούσε να δει τον Χριστό. Όταν λοιπόν άκουσε ότι θα περάσει από την Ιεριχώ, ανέβηκε σε μια μουριά, επειδή ήταν μικρού σωματικού αναστήματος, για να τον δει. Ο Χριστός τον είδε και του είπε «Κατέβα γρήγορα, διότι πρέπει να μείνω στο σπίτι σου σήμερα». Μάλιστα, τον προσφώνησε με το όνομά του, παρόλο που ως άνθρωπος δεν το γνώριζε και δεν τον είχε δει ποτέ. Ο Ζακχαίος κατέβηκε αμέσως και τον υποδέχθηκε με χαρά, ενώ οι παρόντες άρχισαν να γκρινιάζουν και να παραπονούνται επειδή πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού, ως αν αυτοί να ήσαν αναμάρτητοι. Αλλά ο Χριστός πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου, αφενός μεν γιατί επισκέπτεται χωρίς διακρίσεις όλους εκείνους οι οποίοι τον θέλουν και τον αναζητούν με πόθο, αφετέρου δε γιατί είδε την καρδιά του αρχιτελώνη να φλέγεται από την αληθινή μετάνοια και την επιθυμία για διόρθωση. Πράγματι, ο Ζακχαίος έδειξε έμπρακτα την μετάνοιά του, αφού διεκήρυξε δημοσίως ότι την μισή περιουσία του την δίνει στους φτωχούς και σε εκείνον που τυχόν αδίκησε θα του το αποδώσει στο τετραπλάσιο. Γι' αυτό και αξιώθηκε να ακούσει από το στόμα του Χριστού τον γλυκύτατον εκείνον λόγο, ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτου εγένετο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ζακχαίος μετά την ανάληψη του Χριστού ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο, από τον οποίο χειροτονήθηκε επίσκοπος Κεσαρίας. Τα τέλη του δεν είναι γνωστά. Σίγουρα όμως υπήρξαν οσιακά, όπως οσιακή υπήρξε και η ζωή του μετά την σωτήρια συνάντησή του με τον Χριστό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ο Ζακχαίος μοίρασε τα επάρχοντά του στους πτωχούς και αυτός ο πρώην φιλάργυρος έγινε φιλόπτωχος, μάλλον δε πτωχός με την θέλησή του, αφού άλλα τα έδωσε και άλλα τα ανταπέδωσε. Εάν κάποιος επιθυμεί ειλικρινά να γνωρίσει τον Χριστό, τότε θα βρει τον τρόπο να πραγματοποιήσει την επιθυμία του χωρίς πολλές σκέψεις και λογικές διεργασίες. Αρκεί να έχει πάρει την γενναία απόφαση να απαρνηθεί το αμαρτωλό παρελθόν του και να κάνει καινούργια αρχή. Όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια, τότε ο πόθος της συνάντησης γίνεται σαν το ορμητικό ποτάμι που παρασύρει μπροστά του τα πάντα. Ανεβαίνει, κατεβαίνει και δεν διστάζει μπροστά σε κανένα εμπόδιο. Δεν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος να ταπεινωθεί, να κουρελιάσει την αξιοπρέπειά του και δεν τον ενδιαφέρει τι θα πούν οι άλλοι. Ο Ζακχαίος δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να τον κοροϊδεύσουν που ανέβηκε πάνω στο δέντρο σαν το μικρό παιδάκι, αλλά και δεν τον ενδιέφερε. Όταν κανείς θέλει πραγματικά να αλλάξει τρόπον ζωής και να ζήσει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του εν ειρήνη και μετανοία, απαλλαγμένος από το βάρος της αμαρτίας, δεν ασχολείται με το τι θέλουν και τι θα πούν οι άλλοι, αλλά με το τι θέλει και τι λέγει ο Θεός. Επομένως, δεν υπάρχει άλλος τρόπος συνάντησης και γνωριμίας με τον Χριστό από εκείνον της ταπείνωσης και της έμπρακτης μετάνοιας. Αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται μέσα στην καρδιά, την πνευματική καρδιά, που είναι το κέντρο των πνευματικών λειτουργιών του ανθρώπου και ο χώρος εκείνος μέσα στον οποίο αποκαλύπτεται ο Θεός. Η καθαρότητα της καρδιάς, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την γνώση του Θεού, επιτυγχάνεται με την ταπείνωση, την έμπρακτη μετάνοια, την μυστηριακή ζωή και την άσκηση, ήτι την εφαρμογή όλων των εντολών του Χριστού. Ο Ζακχαίος υποδέχθηκε τον Χριστό γεμάτος χαρά και αυτό είναι πολύ φυσικό, επειδή όταν η καρδιά ταπεινώνεται τότε μαλακώνει, αλλά και η παρουσία του Θεού την μαλακώνει ακόμα περισσότερο και την πλημμυρίζει με χαρά. Αντίθετα, η υπερηφάνεια σκληραίνει την καρδιά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετανοήσει και γι' αυτό δεν ανέχεται την παρουσία του Θεού, η οποία της προκαλεί αφόρητο πόνο και θλίψη και την σκληραίνει ακόμη περισσότερο.
Δηλαδή συμβαίνει ό,τι και με την παρουσία του ήλιου, ο οποίος με την θερμότητά του άλλα αντικείμενα τα σκληραίνει και άλλα τα μαλακώνει, ανάλογα με το υλικό από το οποίο αποτελούνται. Π.χ. όταν ο ήλιος πέφτει επάνω στον πυλό, τον σκληραίνει, ενώ αντίθετα το κερί το μαλακώνει και το λιώνει. Ο Ζαχαίος γεύθηκε και την γλυκύτητα της αληθινής ελευθερίας, αφού ελευθερώθηκε από το πάθος της φυλαργυρίας, το οποίο είναι τυραννικότατο και δεν αφήνει τον άνθρωπο στιγμή να ησυχάσει. Γιατί η φυλαργυρία είναι αιτία όλων των κακών, της εσχροκέρδειας, της τσιγκουνιάς, της αστοργίας, της μισανθρωπίας, της αρπαγής, της αδικίας, της πλεονεξίας, του τόκου, του δόλου, του ψεύδους, της επιορκίας και όλων των ομοίων με αυτά. Ο υλικός πλούτος έχει την συνήθεια να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό και να τον σταθεροποιεί στην κακία. Το ότι εμαρτύρησε ο Ευαγγελιστής ότι ο Ζαχαίος δεν ήταν μόνον τελώνης αλλά και αρχιτελώνης και πλούσιος έδειξε ότι ήταν διακεκριμένος σε κακία. Όταν κανείς κατέχει σημαντική θέση στην κοινωνία ή είναι πλούσιος σε υλικά αγαθά ή ακόμη όταν ωρέγεται του πλούτου, επειδή υπάρχουν και πτωχοί που είναι φυλάργυροι και προσπαθούν με κάθε μέσο να πλουτίσουν, χρειάζεται να διαθέτει μεγάλα αποθέματα πνευματικής ανδρείας για να ταπεινωθεί και να μετανοήσει έμπρακτα. Ο Απόστολος Ζαχαίος μας υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αποκτάται η κοινωνία με τον Θεό και κατά συνέπεια η χαρά και η ελευθερία στην αυθεντική τους μορφή. Ας τον μιμηθούμε. Πρωτοπρεσβυτέρου Πατέρα Γεωργίου Παπαβαρνάβα. www.παρέμβασης.gr